Γεια σας φίλες μου και φίλοι. Ελπίζω να μη σας τρόμαξα. Εγώ είμαι ο Πλάμκος. Είμαι ο φύλακας του Λατομείου εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Περίεργο, Το άλλο περίεργο όμως είναι πώς καταφέραμε και φέραμε το Λατομείο σε αυτή την ανενεργή κατάσταση. Εγώ βλέπω όμως πως η ομάδα που έχετε φτιάξει δείχνει ιδιαίτερως δυνατή και νομίζω πως μαζί θα μπορούσαμε να του δώσουμε μια νέα ζωή, ταξιδεύοντας μάλιστα και λίγο. Ψάξτε λοιπόν για τη μαγική πύλη πίσω από τους δύο μεγάλους σας βεστόληθους. Εγώ θα σας περιμένω για να σας ταξιδέψω εκεί που ξέρω και να ξαναδώσουμε μια καινούργια ζωή στο Λατομείο. Δημιουργούμε μέσα από το Ίντερεκ, το Διασυνοριακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, ένα νέο τοπόσημο στο ασβεστοχώρι, αναδεικνύοντας την μεγάλη για μας και πολύτιμη ιστορία των ασβεστοκάμινων και τη σύνδεση της κοινότητας του ασβεστοχωρίου, που έχει πάρει και το όνομα από τα κοιτάσματα τα ασβεστολιθικά στο ασβεστοχώρι. Μια ιστορία η οποία μετρά 4 αιώνες τουλάχιστον, που έκανε το ασβεστοχώρι πρωταγωνιστή στα οικοδομικά υλικά, την αξιοποίηση του ασβέστη, με το οποίο σημειωτέων θα σας πω ότι χτίστηκε η πόλη της Θεσσαλονίκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 17, αλλά υποδέχτηκε και τους πρόσφυγες του 1922. Όλη αυτή την πολύτιμη ιστορική παρακαταθήκη του ασβεστοχωρίου την αξιοποιούμε μέσα από σύγχρονη τεχνολογία, διαδραστικά μέσα, την αξιοποίηση της ψηφιακής σύγχρονης τεχνολογίας και την κάνουμε κτήμα και των νέων παιδιών αλλά και του κόσμου γενικότερα. Εκεί επίσης πρόκειται μέσα από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να αναδείξουμε τα λατομεία, να τα μετασχηματίσουμε σε χώρο πολιτισμού και να είναι επισκέψιμα για όλη την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα αυτό το πρόγραμμα είχαμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε στους ανθρώπους, τους δημοσιογράφους και τους ειδικούς bloggers για τον τουρισμό, οι οποίοι με τη σειρά τους θα το μεταφέρουν παντού. Μια παράλληλη και επικερδής δραστηριότητα των κατοίκων του ασβεστοχωρίου ήταν η εξόρεξη και εκμετάλλευση του ασβέστη. Γραπτές μαρτυρίες τεκμηριώνουν ότι περίπου το 1680 με 1700 τμήμα των κατοίκων στράφηκε στην παραγωγή ασβέστου, χωρίς να είναι γνωστό πώς αποκτήθηκε η απαραίτητη τεχνογνωσία. Μια σημαντική δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι κάτοικοι του ασβεστοχωρίου ήταν η εκμετάλλευση των μεταλλείων της Βόρειας Χαλκιδικής μαζί με 11 ακόμη χωριά της ευρύτερης περιοχής. Το ασβεστοχώρι άνοιξε στο λεγόμενο Μουκατά των 12 μαδεμοχωρίων, δηλαδή σε μια αυτοδιοικούμενη κοινοπραξία η οποία εκμεταλλευόταν με ορισμένα κρατικά προνόμια τα μεταλλεία. Το εξαιρετικό μνημείο στα λατομεία του ασβεστοχωρίου ανήκει στη βιομηχανική περίοδο. Είναι τύπου Hoffmann. Η ονομασία του οφείλεται στο γερμανό αρχιτέκτονα και μηχανικό Friedrich Hoffmann, ο οποίος ανακάλυψε το δακτυλοειδή φούρνο μακράς διάρκειας το 1858. Με την ανακάλυψη αυτή αυξήθηκε η παραγωγή αλλά και η αντοχή του υλικού. Κατασκευάστηκαν σύγχρονα τα ασβεστοποιεία. Οι καμινάδες με ύψος που ξεπερνούν τα 70 μέτρα είναι μοναδικές στον ελλαδικό χώρο. Περίοδο, η ευημερία της περιοχής αντικατοπτρίζεται τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στην κατασκευή μεγάλης κλίμακας έργων δημόσιου χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι την εποχή αυτή χτίστηκε στη βορειοδυτική πλευρά του όρους του Χορτιάτη το υδραγωγείο. Τα άφθονα νερά από τις πηγές της βορειοδυτικής πλευράς του ορεινού όγκου του Χορτιάτη παρήχαν ζωή, καθώς ήταν εξαιρετικά σημαντικά για την υδροδότηση όχι μόνο της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και των οργανωμένων οικισμών των περίοικων περιοχών. Πρόκειται για ένα
υπέργειο και ορατό τμήμα ενός μεγάλου υδροδοτικού έργου με μέγιστο σωζόμενο μήκος περίπου 223 μέτρα, ύψος 20 μέτρα και μέγιστο πάχος περί τα 5 μέτρα. Το υδραγωγείο λειτουργήσε έως το 1945. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1944 το μεσημέρι, κατέφθασαν στο χωριό του Χορτιάτη μια γερμανική φάλαγγα αποτελούμενη από 32 οχήματα. Σε αυτά επέβαιναν Γερμανοί στρατιώτες και ταγματασφαλίτες με επικεφαλής το λοχεία Φριτ Σούμπερτ. Οι Γερμανοί στρατιώτες και οι ταγματασφαλίτες χωρίστηκαν μόλις έφτασαν σε δύο ομάδες. Εισέβαλαν στα σπίτια, έκαναν πλιάτσικο και στη συνέχεια έβαζαν φωτιά. Συγκεντρώσαν τους κατοίκους σε δύο σημεία, στην πλατεία και στο εξοχικό κέντρο του Μπατάτσιου. Αφού προέβησαν σε αποτρόπαιες πράξεις όπως το βιασμό και την κακοποίηση των γυναικόπαιδων και την εμψυχρό δολοφονία των αδύναμων, στη συνέχεια στήχησαν όσους απόμειναν ανά δύο και τους οδήγησαν στο σπίτι του Νταμπούδη και στο φούρνο του Γκουραμάνι. Οι χώροι αυτοί μετατράπηκαν σε κρεματόρια. Με αφετηρία το τοπόσιμο της περιοχής στη Βυζαντινή γέφυρα, απλώνεται το ελαιόραμα, με ειδικά διαμορφωμένες διαδρομές για περιπετητές. Στο χώρο του υπάρχουν το μοναδικό πάρκο σκύλων, αλλά και υπαίθριο γυμναστήριο. Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος έδωσε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αποτελεί καθημερινή διέξοδο για τους επισκέπτες, αλλά και για τους δημότες. Κυρία Νανίκα, τι ακριβώς περιέλαμβανε η ξενάγηση αυτών των ημερών που διήρκησε το Fun Trip εδώ στην Πηλαία? Ξεκινήσαμε και υποδεχτήκαμε μια ομάδα δημοσιογράφων και travel bloggers, οι οποίοι αγκάλιασαν τον τόπο και τα μέρη μας. Ξεκινήσαμε από το Δημαρχείο στο Πανόραμα, που έγινε η παρουσίαση της εφαρμογής που δημιουργήσαμε και της ψηφιακής ξενάγησης για κινητά τηλέφωνα, που δημιουργήθηκε για την προώθηση του χώρου των πρώην λατομείων ανενεργών πλέον, αλλά υπάρχουν στο χώρο και είναι χαρακτηριστικό πλέον το πόσιμο του ασβεστοχωρίου, που είναι στη βόρεια περιοχή του Δήμου μας. Ο Δήμος μας, επειδή είναι μεγάλος γεωγραφικά και εκτείνεται από την παραλία, έχουμε περίπου 7-8 χιλιόμετρα παραλιακό μέτωπο που ανήκει στην ενότητα της Πηλαίας. Ανεβαίνουμε προς τα πάνω, Πανόραμα, και ακόμα πιο πάνω στον ορεινό μας όγκο, που περιλαμβάνουμε τις ενότητες του Χορτιάτη, του Ασβεστοχωρίου, του Φιλίρου και της Εξοχής. Η πρόθεση του Δήμου μέσω του Farm Trip γνωριμίας των δημοσιογράφων και των travel bloggers με το Δήμο μας είναι να περιηγηθούμε σχεδόν στους περισσότερους χώρους μας, να γνωρίσουμε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και κυρίως βέβαια να προωθήσουμε την περιοχή του Ασβεστοχωρίου, που το πρόγραμμα και ξενάγηση που δημιουργήσαμε αφορά την πρόθεση κυρίως εκείνης της περιοχής. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το Δημαρχείο Πανοράματος με την παρουσίαση των εφαρμογών που δημιουργήθηκαν στο πρόγραμμα, στο έργο Terra Mind του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία. Συνεχίσαμε την ημέρα μας χθες στα λατομεία Σβεστοχωρίου, που κάναμε μια επιτόπια ξενάγηση με την ιστορικό που έχουμε στο Δήμο προσλάβει για αυτό το έργο. Συνεχίσαμε και περιηγηθήκαμε σε σημεία ενδιαφέροντος του Ασβεστοχωρίου με έμφαση στον προφήτη Λία, που έχει μια καταπληκτική θέα όλης της πόλης. Ίσως είναι το καλύτερο σημείο όπου μπορεί να δει κανείς όχι μόνο το Ασβεστοχώρι, αλλά όλη την πόλη και τη θάλασσα, που έχει ένα τεράστιο ορίζοντα από εκεί ψηλά. Μετά συνεχίσαμε στο Χορτιάτη. Ξαναγηθήκαμε εκεί από τον κύριο Νανακούδη και στο ρωμαϊκό υδραγωγείο του Χορτιάτη, που είναι στην είσοδο του χωριού. Συνεχίσαμε στο μνημείο Ολοκαυτώματος,
όπου ακούσαμε και τη δραματική ιστορία που κάηκαν οι συγχωριανοί μας από τους Γερμανούς Ναζί. Την επόμενη μέρα η ξενάγηση περιλαμβάνει τη Δημοτική Ενότητα της Πηλαίας, όπου ξεκινήσαμε με την συλλογή εκμαγείων που φιλοξενούμε στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου. Η κυρία Καπελώνη ήταν η ξεναγός μας, πρόεδρος του Συλλόγου Γηγενών Γυναικών Επιστημόνων Ιστρέψα. Συνεχίσαμε περιπατητική διαδρομή στο ελαιόρεμα της Πηλαίας, όπου έχει γίνει μια πολύ όμορφη ανάπλαση για περίπατο και αθλοπαιδιές. Έχει και εξωτερικό χώρο με όργανα γυμναστικής και άθλησης. Είδαμε την καμάρα της Πηλαίας, που είναι το πόσιμο της Πηλαίας, το χαρακτηριστικό της Πηλαίας γνώρισμα, το οποίο περιλαμβάνεται και στο λογότυπο του Δήμου μας. Μετά συνεχίσαμε τη βόλτα μας στην εκκλησία του προφήτη Ηλία με το χαρακτηριστικό παλιό καμπαναριό της. Και συνεχίζουμε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη λαογραφική συλλογή της Πηλαίας με την φορεσιά της παραδοσιακής καπουτζίδας. Έχουμε την γωνιά με τις βλάχικες φορεσιές και το σπίτι πώς ήταν την περίοδο που ήταν η βλάχη. Και συνεχίζουμε την επόμενη μέρα στο πανόραμα, να δείξουμε και την ενότητα του πανοράματος. Θα περιηγηθούμε και γευστικά, αλλά και στη φύση του πανοράματος, που είναι μια χαρακτηριστική περιοχή που την ονομάζουμε Πλατανάκια. Εκεί έχει πολύ ωραία φύση. Γενικώς ο Δήμος μας περιβάλλεται από το Σεϊξού, έχει τη μεγαλύτερη έκταση του δάσους του Σεϊξού, ανήκει στο Δήμο μας. Και μέσα εκεί φροντίζουμε να έχουμε διάφορες περιπατητικές διαδρομές, κατά το δυνατόν τακτικές, περιποιημένες, ώστε να μπορούν να περιηγούνται όλοι οι κάτοικοι και όχι μόνο, όλοι οι επισκέπτες στο Δήμο μας. Και μέσα σε όλο αυτό το farm trip γνωρίζουμε διάφορες λεπτομέρειες από ξεναγούς που έρχονται και προστίθονται στην ομάδα μας. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ό,τι ερωτήσεις θέλουμε σε αυτούς που γνωρίζουν και αγαπούν τον τόπο τους και έχουν ερευνήσει πολύ γι' αυτό. Και έχουμε τη χαρά να μας συνοδεύουν μια πολύ καλή ομάδα δημοσιογράφων και travel bloggers, όπου αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο και τον πολύ ενεργητικό τους τρόπο και δραστήριο όλα αυτά που έχουμε να τους δείξουμε και να διηγηθούν πλέον την ιστορία του τόπου μας και του χώρου που επισκέπτονται μέσα από τα λόγια τους, τα οποία από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από όσα έχουν ανέβει, την πασχιαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι με τον τρόπο που μπορεί κάποιος ξένος να δει το χώρο μας και να τον παρουσιάσει. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει δομές που προσδοκούν στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής των δημοτών. Οι φορεσιές της Πηλαίας αποτελούν κομψοτεχνήματα αναδεικνύοντας την ξεχωριστή θέση της περιοχής με την ονομασία Καπουτζίδα. Όπως οι περισσότερες φορεσιές της Βαλκανικής, έχει και αυτή τη ρίζεσθεν στη Βυζαντινή παράδοση. Η ολοκληρωτική κάλυψη του σώματος από τα νύχια ως την κορυφή, οι ιδιαίτερες ονομασίες των εξαρτημάτων, τα αγαπημένα χρώματα, καθώς και η τάση για πολυτέλεια στα υλικά, φανερώνουν την προέλευσή τους. Μέσα στη λαογραφική συλλογή που επισκεφθήκαμε, ξεδιπλώνεται η ιστορία της περιοχής, καθώς αποτελεί κράμα ντόπιων και βλάχων. Σε ένα μοναδικό χώρο, λίγα μέτρα από τον οικισμό του πανοράματος, βρίσκεται η περιοχή Πλατανάκια, με χώρους πράσινου, αναψυκτήριου και διαδρομές που χάνονται στο πράσινο και στα γάργαρα νερά. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί ορμητήριο για οικογένειες και όχι μόνο. Μια ανάσα γεμάτη με καθαρό αέρα σε πολύ κοντινή απόσταση από την πόλη.
είναι μικρά αλλά και μεγάλα, γεμιστά και πεντανόστιμα. Όταν μιλάμε για πανόραμα, μιλάμε για τα τρίγωνα πανοράματος. Τα λόγια περισσεύουν αφού κλείνουμε με τον πιο γλυκό τρόπο το ταξίδι εξοικείωσης στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη.